Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Καταρχάς, σας φέρνω την αγάπη και τα χαιρετίσματα από τα αδέλφια εκεί στην Αττική και από τους επισκέπτες, αλλά και από τους ντόπιους εκεί, από τους πρεσβυτέρους και τους διακόνους των εκκλησιών. Βρέθηκα στην εκκλησία της Αρτέμιδας, επί το πλείστον, καθώς το αεροπλάνο προσγειώθηκε εκεί πέρα και είχα την ευκολία και τα αδέρφια με πήρανε και με φιλοξενήσανε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Την Πέμπτη έφτασα εκεί, την Παρασκευή έγινε το Πρεσβυτέριο στην Αθήνα και συζητήθηκαν διάφορα θέματα. Επί το πλείστον, η συζήτηση ήταν για τα εσχατολογικά, αδέλφια. Και μου έκανε εντύπωση και σημείωνα κάποια εδάφια. Όποιος ανέβαινε να πει ένα μήνυμα, έλεγε για τα εσχατολογικά. Ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον, άλλα εδάφια από τους ψαλμούς στην Παλιά Διαθήκη και από την Καινή Διαθήκη και από τον Ζαχαρία και από την Καινή Διαθήκη από διάφορους επιστολείς. Αναφέρθηκαν διάφορα εδάφια και βρήκε ανάπαυση το πνεύμα μας, αδερφοί, και ήρθε σε μαρτυρία ότι είμαστε στο τέλος του τέλους. Να ετοιμαστούμε. Ένα άλλο που συζητήθηκε, εάν κάποιος δεν έχει λάβει πνεύμα Άγιο, τι γίνεται, θα μπορέσει να αρπαχθεί. Βέβαια αυτό είχε ξανασυζητηθεί τα παλιά χρόνια, αδελφοί, και εδώ εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε κανόνα, αλλά ένα λέμε στις ψυχές, ότι αν δεν έχει λάβει πνεύμα Άγιο, πρέπει να αγωνίζεται για να λάβει. Και ήρθανε στο νου μου δύο εδάφια, το ένα λέει και το πνεύμα το Άγιο μαρτυρεί, το οποίο έδωσε ο Θεός εις τους πειθαρχούντας. Ένας πιστός που είναι πειθαρχημένος λοιπόν, έχει όλες τις προδιαγραφές για να λάβει πνεύμα Άγιο. Το άλλο εδάφιο που ήρθε στο μυαλό μου εκείνη την ώρα, ενώ συζητιόταν το θέμα, αναφερθήκανε βέβαια τα εδάφια από αδέλφια, διάφορα εδάφια. Ένα άλλο είναι ότι πόσο μάλλον, εάν εσείς λέει είστε πονηροί όντες και ξέρετε να δίνετε αγαθές δόσεις στα παιδιά σας, πόσο μάλλον ο πατέρας σας ο ουράνιος θα δώσει πνεύμα Άγιο εις τους ετούντας παρά αυτού. Άρα έχουμε δύο κατηγορίες χριστιανών που λαβαίνουν πνεύμα Άγιο. Οι ετούντες και οι πειθαρχούντες. Όταν ο άνθρωπος πηγαίνει στην προσευχή και ζητάει και το ζητάει επιμελώς δηλαδή, ο Κύριος δεν είναι άδικος, θα τον έχει επισκεφτεί με δύναμη Πνεύματος Αγίου μέχρι την ημέρα εκείνη. Γι' αυτό πρέπει να, όπως λέει και τη σωτηρία μας, να επιμεληθούμε να την κάνουμε βεβαία. Επιμελήθετε περισσότερο τη σωτηρία σας. Να κάνετε βεβαία την κλίση, την πρόσκληση από τον Χριστό. Και αν δεν την επιμεληθούμε εμείς, ποιος θα την επιμεληθεί. Ο καθένας λοιπόν από τη δική του μεριά πρέπει να επιμελείται τη σωτηρία του. Και το τελευταίο θέμα που συζητήθηκε είναι η υγιένουσα διδασκαλία, για το οποίο ο Κύριος μας συνέστησε την προσοχή. Την Παρασκευή έγιναν πάλι νέα, υπόθηκαν νέα από διάφορες εκκλησίες, από Αγγλία, Βέλγιο, από Γερμανία, από Σλοβακία ξεκίνησαν, ήταν ο αδερφός ο Μάρτιν, και συνεχίσαμε μετά με νέα από τα νησιά της Ελλάδας. Και ανέβαιναν αδερφοί, αλλά στο τέλος άρχισαν οι προφητείες που δεν τελείωναν. Και έπεσε η παρουσία του Θεού και όλοι ευλογημένοι μετά τις δύο πλέον είχε περάσει, γιατί στις δύο ήταν να σταματήσουμε, αλλά είχε περάσει αρκετά. Και μετά ανεβήκαμε στον επόμενο όροφο, όπου υπήρχε το φαγητό, ευχαριστούμε τον Θεό, και είχαμε κοινωνία με τα αλλήλων και είχα την ευκαιρία να συναντήσω πολλά αδέλφια από την Καβάλα, τον αδερφό του Θανάση, είναι εξάδερφος της Τούλας, από την Καλαμάτα, άλλα αδέλφια, από την Νίκαια, άλλα αδέλφια, και έμεινα όλες τις μέρες εκεί στην Αρτέμιδα. Εκκλησιάστηκα την Παρασκευή
μην χάσω τις μέρες. Την Πέμπτη στην Αθήνα, εκκλησιάστηκα. Την Παρασκευή στην Αρτέμιδα. Το Σάββατο είχαμε κοινωνία μεταλλήλων στο σπίτι του αδερφού του Δημήτρη του Ζαφύρογλου και την Κυριακή πάλι εκκλησιαστήκαμε στην Αρτέμιδα. Και μετά ήταν η πτήση στις 4 παρα 10. Και πρόλαβα και το αεροπλάνο, όπως βλέπετε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ας διαβάσουμε, αδερφοί, να ξεκινήσουμε με ένα εδάφιο που είναι στη σελίδα 1057, Τίτου Επιστολή. Και αν θυμηθώ τίποτα άλλο θα σας πω, γιατί οπωσδήποτε ήταν πολλές οι ώρες και συζητιόντουσαν διάφορα θέματα, αλλά το τέλος της παραγγελίας ήταν η γένουσα διδασκαλία, αδερφοί. Μη φύγουμε, γιατί ο Θεός έχει φτιάξει αυτή την εκκλησία. Λοιπόν, διαβάζω Τίτου Β1. «Συ όμως λάλλει όσα πρέπουσι εις την υγιένουσα διδασκαλία». Αυτό η δάφη, αδερφή, λέει ο δούλος του Θεού, Τίτος, να λαλεί όσα πρέπει. Ποια είναι αυτά που πρέπει, ξέρετε? Ότι είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο. Αυτά είναι αυτά που πρέπει. Δεν μπορεί να λέμε άλλα αντάλλα. Όχι να δικαιολογούμε καταστάσεις και να λέμε ότι εγώ το βλέπω έτσι. Εμένα η γνώμη μου, αδερφοί, γνώμη δεν έχουμε. Είμαστε υποτεταγμένοι στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Θα συνεχίσω σελίδα 1054 από το 3 εδάφιο Τιμοθέου Δευτέρα Επιστολή Α κεφάλαιο Α3. Ευχαριστώ τον Θεό, τον οποίο λατρεύω από προγόν με τα καθαρά συνειδήσεως, ότι αδιαλείπτως ενθυμούμεν τα εισδέησεσή μου νύχτα και ημέρα. Αδελφοί, αυτός που μας θυμάται εμάς νύχτα και ημέρα, αδιαλείπτως, είναι ο Ιησούς Χριστός, έτσι. Ο Απόστολος Παύλος έχει φύγει από τότε, ευχαριστούμε τον Θεό, μερίμνησε για την Εκκλησία, αλλά για σένα σήμερα ποιος σε θυμάται μέρα και νύχτα και μεσητεύει στον Πατέρα για σένα, ξέρετε, ο Ιησούς Χριστός. Και αυτό να ξέρουμε στην καρδιά μας, ότι αυτός που μας κάλεσε είπε «Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω». Εγκατάλειψη από τον Ιησού Χριστό δεν υπάρχει. Ο κίνδυνος μόνο είναι εάν εγώ εγκαταλείψω τον Χριστό και φύγω από τον Χριστό τον οποίο εγνώρισα, στον οποίο επιστώθηκα και έλαβα το Λόγο του Θεού μες στην καρδιά μου, και κάποια στιγμή υπάρχει κίνδυνος, εάν δεν προσέξω, να φύγω από την παρουσία του Ιησού Χριστού και να πάω σε διάφορες άλλες εκκλησίες ή διδασκαλίες κτλ. Να ξέρετε, είναι και στην Παλαιά Διαθήκη γραμμένο, μία είναι η αμόμητός μου, λέει ο Κύριος. Μία. Παλακίδες, αναρρύθμιτες. Γυναίκες, πολλές, 500. Όπως είναι και όπως έχουν θεσπιστεί τώρα διάφορες διδασκαλίες και κάνουν ό,τι να είναι. Στο 4 λέει ότι επιποθώ να σε είδω ενθυμούμενος τα δάκρυά σου για να εμπλιστώ χαράς. Ο χριστιανός στα πόδια του Χριστού, όταν επιμελείται τη σωτηρία του, συντρίβεται η καρδιά του στα πόδια του Χριστού και κλαίει, αδερφοί. Ενθυμάται ο Κύριος τα δάκρυά μας που χύνουμε ενώπιον του, σπάει η καρδιά μας. Πρώτα κλάματα που βλέπουμε πιστού μέσα στο Ευαγγέλιο ήταν η Μαρία, η οποία πήρε το αλάβαστρο του μύρου, το σύντριψε και έπεσε τα πόδια του Ιησού Χριστού και με δάκρυα έβρεχε τα πόδια του και με τα μαλλιά της τα σκούπιζε από τα δάκρυα. Άμεση επαφή, άμεσο άγγιγμα με τον Ιησού Χριστό όταν συντρίβεται η καρδιά. Και ο Κύριος τα θυμάται αυτά. Πώς η καρδιά σου με αγαπούσε, πώς με ακολουθούσες με αγάπη εν τη ερήμο, εν γη ασπάρτο, εν τη ερήμο. Ήμουνα εγώ και εσύ, λέει ο Κύριος,
δεν υπήρχαν παράσιτα, δεν υπήρχαν διαμεσολαβητές, αλλά υπήρχες εσύ και ο Κύριος. Εν υγεία σπάρτο. Δηλαδή δεν υπήρχε παράσιτο γύρω να σε αποσπάσει. Δεν είχες ενδιαφέρον εδώ στη γη. Το ενδιαφέρον σου ήταν ο Χριστός. Θυμάμαι, λέει, την περισσού ευμένειά μου, που ήμουνα εγώ ευμένεια για σένα. Δηλαδή σε ευλογούσα. Γιατί σε ευλογούσα? Γιατί είχες προσκοληθεί επάνω μου. Λες, μόνο ο Χριστός, τίποτα άλλο. Τώρα, παράσιτα, ενθυμούμε. Και εδώ ανακαλώνει στη μνήμη μου, τα ενθυμούμε δηλαδή, την ενσίαν υπόκριτον πίστην, η πίστης αδελφοί, που είναι ανυπόκριτος, χωρίς υποκρισία. Όταν λάβαμε την πίστη από τον Ιησού Χριστό, κανένα παράσιτο, κανένα ξένο στοιχείο. Η καρδιά μας ειλικρινής ενώπιον του Θεού. Και είχαμε βάλει στόχο. Κύριε, θα μείνω κοντά σου μέχρι τέλους. Εγώ μάλιστα όταν γονάτισα, το πρώτο εκείνο καιρό που με είχε σώσει ο Κύριος, κάποιο βράδυ, από τα πρώτα βράδια της πίστης, δεν ξέρω αν είχα κλείσει μήνα, δεν θα είχα, και απλώνω το χέρι μου στην προσευχή και λέω, Κύριε, μία χειροπέδα να είναι στο χέρι σου και στο χέρι μου. Είναι ζευγάρι χειροπέδες, ξέρετε. Μία χειροπέδα που να δένει το χέρι μου με το χέρι σου. Έτσι ώστε και σέρνοντας, εάν δεν μπορώ να περπατήσω, να είμαι κοντά σου, όπου πηγαίνεις, Κύριε. Έτσι έδωσα όλη μου την καρδιά στον Κύριο, γιατί φοβήθηκα μην πλανηθώ, αδελφοί. Γιατί άκουγα τις προσευχές των αδελφών και άκουγα μια προσευχή, Κύριε, τον αδελφό, πώς τον λέγανε, δε, Παντελή νομίζω, τον Παντελή, Κύριε, Κύριε, τον Παντελή, Κύριε, επίστρεψε. Αυτός πέρασε την εκκλησία και βγήκε μετά. Γιατί δεν εκτίμησε τη σωτηρία που έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Και αυτό που θέλει ο Κύριος, αδελφοί, να το εκτιμήσουμε και να δεικνύουμε, λέει, την αυτή σπουδή της ελπίδας μέχρι τέλους. Όχι μέχρι τα μισά και φεύγω μετά. Πού πας? Εντάξει, η σωτηρία δεν χάνεται, ποιος το είπε? Δεν λέει μη λάβει μη δεις τον στέφανόν σου? Χάνεται, και ο Ιούδας την έχασε. Και τον στέφανό τον έλαβε ο Ματθίας. Πήρε άλλος τη θέση αυτή, αδερφοί. Και στην Αποκάλυψη το λέει και φαίνεται, λοιπόν, και λέει άμα μείνεις και επιμείνεις αυτή τη διδασκαλία, λέει ο Κύριος, δεν θα εξαλείψω το όνομά σου από το βιβλίο της ζωής. Το λέει και ξεκάθαρα, δηλαδή, ότι επειδή το όνομά μας είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, από μας εξαρτάται να το διατηρήσουμε. Ο Κύριος μένει πιστός, δεν αλλάζει. Ο κίνδυνος υπάρχει από μας, από την καρδιά μας. Έτσι τονίζει εδώ πέρα, λοιπόν, στο 5 εδάφιο, ότι εγώ, λέει ο Κύριος, ανακαλώ στη μνήμη μου, σε θυμάμαι πως πίστεψες στην πίστη αυτή την ανυπόκριτη, η οποία πρώτα κατόκισε τη μάμη σου Λοΐδη. Δηλαδή πρώτα η γιαγιά σου η Λοΐδα την είχε αυτή την πίστη μες στην καρδιά της, ανυπόκριτη και καθαρή. Μα με γυναίκες, γιατί? Είναι η Εκκλησία του Χριστού, αδερφοί. Η γυναίκα εδώ, η γιαγιά, είναι η εποχή των Αποστόλων. Εκεί κατάκησε πρώτα η γένουσα διδασκαλία. Τότε, στην εποχή των Αποστόλων, όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και διαφωτιστήκαν πλήρως οι άνθρωποι του Θεού και κηρύτταν Ευαγγέλιο Ιησού Χριστού και κατέγραψαν Ευαγγέλιο Ιησού Χριστού. Από τη γενιά εκείνη. Και ο Απόστολος Πέτρος και ο Ιωάννης και ο Ματθαίος, στη συνέχεια από τα έθνη ο Λουκάς, που έχει γράψει δύο μεγάλα βιβλία, το κατά Λουκά Ευαγγέλιο και τις πράξεις των Αποστόλων, και βλέπουμε να μπαίνει μέσα και ο Απόστολος Παύλος, διώκτης της Εκκλησίας, να μετανοεί, να δέχεται τη διδασκαλία αυτή του Ευαγγελίου και να κατοίκει και στη δική του καρδιά πλούσια, και έχουμε κι εμείς αυτό το σύγγραμμα του Ευαγγελίου σήμερα, το οποίο κατόκισε πρώτα τότε, εκεί. Και όχι μόνο, αλλά και εν τη μητρή σου Ευνίκη. Ποια είναι η μητέρα μας η Ευνίκη? Η σημερινή Εκκλησία, αδελφοί. Έχει κατοικήσει, λοιπόν, στην καρδιά στον τότε,
στις καρδιές των σήμερα έχει κατοικήσει αυτός ο λόγος, το Ευαγγέλιο. Εμείς το παραλάβαμε το Ευαγγέλιο που είχε κατοικήσει στους Αποστόλους και βλέπουμε με ειλικρίνεια ότι έχει κατοικήσει σήμερα στην εκκλησία στην οποία υπαγόμεθα σήμερα, αδελφοί. Γιατί η εκκλησία αυτή, αδελφοί, έχει σφραγιστεί από το Πνεύμα του Άγιο. Όπως τότε, την ημέρα της Πεντηκοστής, σφραγίστηκε ο λαός του Θεού, η εκκλησία αυτή, με Πνεύμα Άγιο, και μιλάγανε γλώσσες και προφητεύανε σαν αποτέλεσμα. Και λειτουργούσαν οι διακονίες και τα χαρίσματα. Υπήρχαν, λέει, εν Αντιοχία προφήτες τινές και διδάσκαλοι. Δηλαδή αυτοί που φέρνανε το λόγο και αυτοί που προφητεύανε. Υπήρχαν τότε εν Αντιοχία, ευχαριστούμε τον Θεό. Και ενώ υπηρέτουν στον Κύριο και ενίστευον, και λέει τα ονόματα κάποιων, είπε το Πνεύμα το Άγιο, χωρίσατε εις εμέ το Βαρνάβα και το Σάβλο για το έργο το οποίο ετοίμασα δι' αυτούς. Λοιπόν, όταν εσύ μένεις και διδάσκεσαι όπως ο Παύλος, γιατί διδασκότανε ο Σάβλος πρώτα και μετά έγινε Παύλος, άλλαξε το όνομά του από Σάβλος, από Μεγάλος, Παύλος, μικρός. Και εμείς ενώπιον του Κυρίου, αδελφοί, καταλαβαίνουμε και μας δείχνει ο Κύριος τι είμαστε. Σπουδαίοι, τρανοί, μεγάλοι, τίποτα δεν είμαστε. Και είμαστε κι εμείς μικροί, Παύλος, για να είμαστε στην υπακοή και να μεταδώσουμε την αλήθεια. Γιατί μόνο έτσι μεταδίδει κάποιος την αλήθεια, αδερφοί. Δυστυχώς οι άνθρωποι, εάν παραβούνε κάτι από το Λόγο του Θεού, αμέσως να το δικαιολογήσουν. Και πώς το δικαιολογούνε? Παραμερίζοντας εδάφια. Βρίσκουν κάποια εδάφια τα οποία δεν συναρμολογούνται έτσι όπως τα κηρύττουν. Δεν μπορεί να το πει σκέτο, ο Θεός είναι αγαθός. Ζούμε στη χάρη. Σκέτα. Έτσι είναι τα σκέτα. Και μετά. Δεν πρέπει να πει να είσαι τέκνο υπακοής. Στις παροιμίες κεφάλαια ολόκληρα για τέκνα υπακοής. Εντολή πρώτη με επαγγελία, αδερφοί, ξέρετε ποια είναι? Με επαγγελία. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Πώς θα τιμήσω τον πατέρα μου? Γιατί εγώ τέκνο είμαι. Έτσι δεν είναι? Όπως και εσύ είσαι τέκνο. Δεν έχει σημασία η ηλικία. Έχεις πατέρα. Δεν είσαι ορφανό. Έχεις πατέρα τον ουράνιο πατέρα. Έχεις μητέρα. Ποια είναι η μητέρα? Η εκκλησία στην οποία υπάγεσαι. Στη διδασκαλία της οποίας παραδόθηκες. Γιατί εδώ μιλάει ότι η πίστη αυτή πρώτα κατόκισε στις καρδιές αυτών των γυναικών και λέει είμαι πεπισμένος ότι και σε σένα. Όπως κατόκισε δηλαδή αυτή η πίστη στους Αποστόλους, επισφραγισμένη δια Πνεύματος Αγίου αυτή η διδασκαλία, και στη μητέρα σου σήμερα την ευνίκη την εκκλησία αυτή την οποία υπαγόμεθα και είναι παγκόσμια. Κοιτάξτε το έργο που έχει κάνει ο Θεός, αδερφοί. Αυτή την εκκλησία την άπλωσε ο Θεός παγκόσμια και είναι διαδικτυωμένη παγκοσμίως. Ακόμα και στα ηλεκτρονικά μέσα, μέσα στον ιστό. Όσοι θέλουν να ακούσουν γεννούσα διδασκαλία, ξέρουν σε ποια εκκλησία θα απευθυνθούν για να ακούσουν κηρύγματα τα οποία λένε την αλήθεια και μένουν στην αλήθεια. Και εμείς ακόμα θέλουμε το γάλα μας. Εγώ στη δουλειά ανοίγω εκεί να ακούσω, βάζω τα ακουστικά. Τι θα ακούσω? Από τον χριστιανισμό θα ακούσω. Έχει εκεί 5 νομίζω εκκλησίες. Όποια θέλω διαλέγω και ακούω κηρύγματα, ύμνους χριστιανικούς. Ευχαριστούμε τον Θεό και μας βοηθάει ο Θεός στη σήμερον ημέρα που είναι δύσκολες ημέρες, αδερφοί, για να απασχολούμε το μυαλό μας με τα πνευματικά. Αλλιώς άμα κλείσει το κινητό αρχίζουν οι σκέψεις. Ποια ημερομηνία είχα ραντεβού εκεί, να πάω, τι θα γίνει με εκείνο το θέμα, με το ένα. Και πιάνουμε γραφειοκρατικά, πιάνουμε διάφορα θέματα που εκκρεμούν στη ζωή μας, τα οποία δεν είναι να τα πλάθουμε όλη την ημέρα, έτσι δεν είναι, θα ασχοληθούμε. Αλλά, αδελφοί, λέει η γραφεία, διαλείπτος προσεύχεστε. Επί το πλείστον θα είναι η καρδιά μας και ο νους μας
σε αυτή την διδασκαλία. Και αν έρθει κανείς και μας πει άλλη διδασκαλία, αδελφοί, τι λέει στους Γαλάτες, θυμάστε? Και αν εγώ ή άγγελος εξ ουρανού, λέει, σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, ας είναι ανάθεμα. Άρα λοιπόν θα μείνουμε στο Ευαγγέλιο αυτό, το οποίο είναι γραμμένο, το οποίο παραλάβαμε και πιστωθήκαμε, και ο Κύριος είναι πεισμένος ότι έχει κατοικήσει μέσα μας. Στη συνέχεια πρέπει εμείς, στο έξι εδάφιο λέει, δια την οποία αιτία σε υπενθυμίζω. Και ο Κύριος αυτό κάνει, αδελφοί, να μας υπενθυμίζει. Γιατί ερχόμαστε στην εκκλησία? Για να περάσουμε την ώρα μας, για να δούμε τα αδέλφια και να χαρούμε, αμήν. Αλλά εδώ πέρα γίνεται συνέχεια μια υπενθύμηση. Σου υπενθυμίζω, και σήμερα και μεθαύριο και χτες έρχεται ο Κύριος να αναζωπηρείς το χάρισμα του Θεού. Ο Θεός δίνει χαρίσματα. Όπως είπα πριν στην Αντιόχεια, ενώ ενίστευαν και προσευχόντουσαν και υπηρετούσαν εις τον Κύριο, ο Κύριος έδωσε χαρίσματα. Χωρίστε σε με το... Μα υπήρχαν ήδη δάσκαλοι και προφήτες, αλλά κι άλλοι. Μπήκε και ο Παύλος με τον Βαρνάβα. Και εσύ άμα θέλεις να πεις, θα μείνεις στο θρανίο σου με υπομονή. Δεν ξεμύτησε ο Παύλος να πει, εγώ ο Θεός θα με χρησιμοποιήσει στα έθνη, μου το έχει πει κιόλας. Και του το έχει πει ο Κύριος. Έτσι δεν είναι? Σε κάλεσα, του λέει, για να βαστάσει το όνομά μου. Αλλά δεν ξεκίνησε, περίεργο, Μερικοί ξεκινάνε. Κάτσε, αδερφέ. Πρέπει να πάρεις έγκριση από το σταθμάρχη για να ξεκινήσεις. Δεν φεύγει το τρένο χωρίς έγκριση. Δεν φεύγει το αεροπλάνο χωρίς οδηγία από τον υπεύθυνο εκεί. Και ξεκινάει ο καθένας με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Γιατί εκεί λέει, είπε το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο θα μιλήσει. Το Πνεύμα το Άγιο θα συστήσει. Το Πνεύμα το Άγιο θα κινηθεί. Από εκεί πέρα είναι ολιγοπιστία δική μας, εάν δεν περιμένουμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου και κινούμεθα από μόνοι μας, προπετός, αυθαιρέτος, και λέω, ο Κύριος με κατέστησε Απόστολο Βουλγαρίας. Δεν έχω πάει ποτέ στη Βουλγαρία, οπότε δεν στέκει. Μερικοί έτσι λέγανε. Αδερφέ Λούι, εγώ είμαι Απόστολος Αλβανίας. Ναι, του λέει ο Λούις, έχεις πάει στην Αλβανία? Λέει, όχι. Πώς είσαι Απόστολος? Λέει, θα πάω. Δεν πήγε ποτέ. Αδελφοί, δεν ξεκινάμε μόνοι μας, αλλά ξεκινάμε να λειτουργούμε ό,τι μας έχει δώσει ο Κύριος εδώ μες στην Εκκλησία. Το πρώτο είναι το τάλαντο. Μένω στην Εκκλησία. Βάζω το τάλαντό μου στην Εκκλησία. Η παρουσία μου στην Εκκλησία παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο. Εάν πας σε μια τράπεζα και είναι να φαλιρίσει και έχει μέσα 3 χιλιάρικα, λες, να βάλω και εγώ τα λεφτά μου εδώ, τα χάσω. Αν είναι μια πλούσια τράπεζα όμως, εύκολα βάνεις και εσύ τα χρήματά σου, γιατί ξέρεις δεν θα τα χάσεις. Έτσι και εδώ η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, αδελφοί, είναι τράπεζα του ουρανού. Γιατί δεν έβαλες, λέει, το τάλαντό σου στους τραπεζίτας? Ήτανε 3 περιπτώσεις που άλλος είχε 5 τάλαντα, τα εργάστηκε και τα έκανε 10. Άλλος είχε 2, τα εργάστηκε και τα έκανε 5. Ο άλλος είχε 1 τάλαντο και το κρύψε στο μαντίλι, λέει, στο σπίτι, στο πορτοφόλι εκεί, στην ντουλάπα κρυμμένο. Και όταν ήρθε η ώρα του απολογισμού, λέει, Κύριε, να, το τάλαντο το έχεις, λέει, το είχα κρύψει το μαντίλι και τα λοιπά. Γιατί, του λέει, δεν μπορείς να το βάλεις στην τράπεζα και όταν θα έρθω εγώ θα το λάβω με τόκο? Γι' αυτό, αδερφοί, βάζοντας τον εαυτό μας μέσα στην Εκκλησία, είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα συνεχίσω στην επόμενη σελίδα τώρα. 1056 σελίδα. Εδάφιο 14, γάμα κεφάλαιο. Γάμα κεφάλαιο. 14 εδάφιο. Αλλά εσύ μένε εις εκείνα τα οποία έμαθες και επιστώθεις. Εξεύρων παρατείνος έμαθες. Εσύ λοιπόν, τέκνο μου, Τιμόθεε, που θες να τιμάς το Θεό,
και έχεις αυτό το σκοπό, εγώ τιμάω το Θεό. Πώς τιμάς το Θεό? Για να μένεις τιμόθεος πάντα, πρέπει να κάνεις αυτό, να μένεις. Σταθερή πίστη, αγάπη ανυπόκριτη. Μη μετακινιέσαι από τη διδασκαλία αυτή, γιατί πολλοί θα έρθουν, λέει, εν το όνομα μου, στο όνομα του Χριστού θα έρθουν πολλοί. Προσέχετε, μην πλανηθείτε. Προσέχετε, μην σας πλανήσει τις. Θα μείνεις στερεωμένος στην πίστη του Ευαγγελίου. Και τα έμαθες και τα εμπιστώθηκες. Δηλαδή, τα έβαλες μέσα στην καρδιά σου. Σου τα εμπιστεύτηκε ο Κύριος. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να σου εμπιστευτεί κάποιος κάτι και να μην το φυλάξεις ασφαλώς. Πόσο μάλλον τη σωτηρία την αιώνια. Πόσο μάλλον τον Ιησού Χριστό, τον Άγιο, τον Δίκαιο, τον Αληθινό. Μα μου φέρνει άλλον Ιησούν ο άλλος. Μην τον δέχεσαι, δεν υπάρχει άλλος Ιησούς. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να πλανήσουν. Και εξεύρων, λέει, παρατείνος έμαθες. Ξέρεις από ποιον τα έμαθες? Δεν στα φανέρωσε ο Κύριος? Δεν στα φανέρωσε το Πνεύμα το Άγιο? Δεν στα φανέρωσε ο Ιησούς Χριστός, ενεργώντας με το Λόγο Του και με το Πνεύμα Του το Άγιο μέσα σου? Ο Πατέρας ο Ουράνιος δεν εργάστηκε έτσι επιμελώς στη ζωή σου, βάζοντας τον Χριστό πρώτα επάνω στο Σταυρό, να πεθάνει για σένα, να χύσει το αίμα Του το Άγιο, για να μπορέσεις εσύ να λυτρωθείς και να μην χρωστάς τίποτα και να ελευθερωθείς από τον κανόνα της σάρκας και του νόμου και να μπεις μέσα στην αληθινή χάρη του Ιησού Χριστού, στην οποία στέκεσαι σήμερα, και να έρθει ο άλλος να σου φέρει άλλον Ιησούν, να σου βάλει άλλους κανόνες. Τι κανόνες? Λέει, η κόμη εδόθη αντί του καλήματος. Έτσι, εντάξει, αμήν. Τώρα, στην προσευχή όμως, λέει, η γυναίκα ασκεπής που δεν φοράει το κάλυμα, είναι το ένα και το αυτό με την εξυρισμένη. Μα έχει το κάλυμα τα μαλλιά. Τα κάλυμα τα μαλλιά τα έχει για ενώπιον των ανθρώπων, αδελφοί. Για ενώπιον του Θεού, όταν παρουσιάζεται επισήμως, οφείλει να καλύπτει την κεφαλή της. Και όχι να πηγαίνει ασκεπής, για τους αγγέλους. Γιατί κεφαλή της γυναικός, εξηγεί εκεί, είναι ο ανήρ. Καλύπτει λοιπόν την κεφαλή της και παρουσιάζεται ενώπιον του Θεού. Αλλιώς παραμένει να είναι του ανδρός της. Βλέπετε, κεφαλή της γυναικός είναι ο ανδρός, είναι ο ανήρ. Όταν λοιπόν καλύπτεται η γυναίκα, φανερώνεται ενώπιον των αγγέλων και ενώπιον του Θεού. Αλλιώς, λέει, εάν δεν καλύπτεται, ας ξυρίσει και τα μαλλιά της. Ας ξυρίσει την κεφαλή. Γιατί ένα και το αυτό είναι με την εξυρισμένη. Εντροπή είναι, λέει, λοιπόν. Και αρχίζουν με τις διδασκαλίες, πιάνε το ένα εδάφιο, το λένε ολόκληρο το θέμα. Λέω, ή δεν το καταλαβαίνουνε ότι επιβάλλεται και κόμι να έχει και να σκεπάζεται, να καλύπτεται. Ή δεν το καταλαβαίνουν ή δεν θέλουν να το καταλάβουνε. Και γιατί δεν θέλουν να το καταλάβουνε? Γιατί θέλουν να κάνουν τα δικά τους. Πόσοι άνθρωποι δεν έχουν κάνει θρησκείες, έχουν κάνει δόγματα και επιμένουν σε αυτά. Δεν έχουν την ειλικρίνεια να δούνε κάποια πράγματα. Πήγαινε ρώτα το Θεό. Εγώ πολλές φορές δεν καταλάβαινα κάποια πράγματα. Αλήθεια είναι. Αλλά πήγαινε και εγώ και λέω, Κύριε, γονατίζω ενώπιον σου και προσεύχομαι για το θέμα αυτό με το μαντήλι. Δεν το καταλαβαίνω. Θα μου πει σε αφορά, με αφορά, γιατί θα πω κι εγώ μια γνώμη αν μου ζητηθεί. Θα με ρωτήσει κανείς, να μην ξέρω να απαντήσω. Σύμφωνα με το λόγο του Θεού. Και μου λέει, παιδί μου, εάν γυναίκα δεν καλύπτεται στην ώρα της προσευχής ή της προφητείας, τότε ας κουρέψει και τα μαλλιά της. Τι το λέει έτσι? Βλέπετε, άμα είναι κανείς ειλικρινής, θα καταλαβαίνει. Εδώ δεν καταλαβαίνουνε κάποιοι ότι όταν λάβει ο άνθρωπος Πνεύμα Άγιο, θα μιλάει και γλώσσες. Γλώσσα αγνώριστο. Είναι γραμμένο όμως και στην Παλαιά Διαθήκη.
Στον Ισαΐα δεν είναι γραμμένο? Με γλώσσα αγνώριστο λέει θα λαλήσω στο λαό τούτο. Στίχο επί στίχο, διδασκαλία επί διδασκαλία. Και στην Καινή Διαθήκη είναι ξεκάθαρο την ημέρα που λάβανε πνεύμα Άγιο οι Απόστολοι να μιλάνε γλώσσες, καθώς το πνεύμα έδινε σε αυτούς να μιλάνε. Εντάξει, ήταν για τους Αποστόλους, λέει, για να κηρύξουν, αφού ήταν εκεί πάρικοι και είχαν διάφορες, από διάφορες διαλέκτους και ακούγανε ο καθένας τη διαλεκτό του. Μάλιστα. Και παραπέρα, οι άλλοι που συνάντησε ο Παύλος στην Έφεσο, λάβατε πνεύμα Άγιο αφού επιστέψατε? Ούτε αν υπάρχει ακούσαμε. Αλλά είχαν ειλικρίνεια να δεχτούνε τη συμβουλή του Παύλου, την προτροπή. Ιστί λοιπόν ευαυτίστητε στο βάπτισμα του Ιωάννου. Και αφού τους βαφτίζει στο όνομα του Χριστού, έβαλε τα χέρια του επάνω τους και μίλαγαν γλώσσες και προφήτευαν. Άλλη μαρτυρία. Ήτανε για την Έφεσο, ήτανε... Τι λες τώρα, αδερφέ? Για να ακούσουν οι μεν, για... Και τότε ο ατών Απόστολος Πέτρος μίλησε στον Κορνήλιο και πίστεψε όλη η οικογένειά του και όλοι οι υπηρέτες, όλος ο οίκος του, και πίστεψαν όλοι. Και την ώρα που τελείωνε ο Πέτρος το κήρυγμά του, ήρθε το Πνεύμα του Άγιο επάνω τους και μιλάγανε γλώσσες. Για ποιον μιλάγανε? Για να ευαγγελίσουν τον Πέτρο μήπως? Τι λες, αδερφέ? Εδώ βλέπουμε όλοι όσοι πιστεύανε λαβαίνανε Πνεύμα Άγιο. Και ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους που το γράφει για τα χαρίσματα, ότι καθώς το Πνεύμα το Άγιο δίνει. Θέλω πάντες να λαλείτε γλώσσες. Και αυτό είναι ο λόγος του, αδερφοί. Αυτό είναι ο λόγος που βγαίνει από το στόμα του Χριστού. Θέλω, λέει ο Κύριος, πάντες να λαλείτε γλώσσες. Και κάτι που το έχω συνειδητοποιήσει από παλιά, θα σας το πω, το έχω ξαναπεί βέβαια, αλλά έτσι όπως το είχα συλλάβει από παλιά. Όταν έγινε ο γάμος της Κανά και τελείωσε το κρασί, τι είπε ο Κύριος? Γεμίστε τις ιδρίες ύδατος μέχρι επάνω. Όχι μέχρι τα μισά του λαιμού. Μέχρι, γιατί το λέει μέχρι επάνω? Γιατί έχει ξεχυλήσει ο άνθρωπος. Νερό. Ποιο είναι το νερό? Ο Λόγος του Θεού. Άρα λοιπόν, όταν μετά λέει φέρτε να δοκιμάσει ο Αρχιτρίκλινος, και όταν έβαλαν έβγαινε κρασί. Θέλεις να μεταβληθεί η καρδιά σου, να γεμίζει δηλαδή, να μεταβληθεί μέσα σου σε δύναμη Πνεύματος Αγίου, αυτό το πνευματικό που σου δίνει ο Κύριος, το νερό που είναι ο Λόγος Θεού. Πρώτα ο Λόγος, να γεμίζεις με το Λόγο. Εύκολα θα πάρεις Πνεύμα Άγιο. Εάν δεν γεμίζεις με το Λόγο του Θεού, δεν μπορείς να το πάρεις εύκολα το Πνεύμα του Άγιο. Δυσκολεύεσαι. Και είναι που μας δυναμώνει, μας ανορθώνει για να μπορούμε να φτάσουμε και με πίστη, αλλά πάνω απ' όλα είναι το ξεχύλισμα, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εξεύρων λέει παρατείνος έμαθες, στο 14, έμαθες από τον Ιησού Χριστό. Κατευθείαν είσαι θεοδίδακτος. Και ότι από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, τα δυνάμενα να σε σοφίσωση, η σωτηρία δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Από βρέφους, τι τυχερός ο Τιμόθεος. Και εγώ πω, στα 27 πίστεψα. Μην το λες, από βρέφους κι εσύ. Μα στα 60 πίστεψα, στα 60 που πίστεψες, τι ήσουνα? Βρέφος ήσουνα. Αλληλούια. Ο καθένας που αναγεννιέται, αδελφοί, όλη η παλιά ζωή σβήνεται, νεκρώνεται, δεν υπάρχει στον Θεό καθόλου, διαγράφεται στο βάφτισμα, ξεκινάς νέα ζωή από βρέφους. Και εκεί μαθαίνεις την υγιένουσα διδασκαλία. Και έρχεται τώρα αυτό το γάλα, το πνευματικό σαν βρέφος, να σε θρέψει και να αυξηθείς. Και γνωρίζεις, λέει, από βρέφους, τι, τα ιερά γράμματα. Τα γνωρίζεις από βρέφους. Γιατί με αυτά αναγεννηθήκαμε και με αυτά ζούμε. Τα δυνάμενα να σε σοφήσουν. Αυτά είναι τα ιερά γράμματα, μπορούν να σου δώσουν σοφία. Αλλιώς σοφία δεν μπορείς να αποκτήσεις. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Γιατί να με σοφήσουν, λέει, για σωτηρία δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Επιθυμούμεν δε αδελφοί, λέει ο Απόστολος Παύλος, να κρατάτε, να έχετε την αυτή σπουδή της ελπίδας μέχρι τέλους. Δηλαδή, την ίδια σπουδή. Δεν τα άμαθες τα γράμματα και τελείωσες. Μαθαίνουμε, εξακολουθούμε να μαθαίνουμε. Μέχρι να έρθει ο Κύριος θα μαθαίνουμε. Και όταν θα μας αρπάξει, θα εκθαμβούμε, θα εκπλαγούμε με αυτά που έχει μετά να μας δείξει και να μαθαίνουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό αν πει κάποιος, εγώ τα άμαθα, πλανάει τον εαυτό του. Δεν έμαθε ουδέν, καθώς πρέπει να μάθει. Γιατί ο Κύριος έχει σκοπό, αδελφοί, να μας φέρνει σε πνευματική υπόσταση. Και όχι να το χάνουμε. Αν έρχομαι στην εκκλησία κάθε Κυριακή, εγώ τουλάχιστον θα παγώσω. Δεν ξέρω μερικοί αντέχουν. Εγώ δεν αντέχω. Θα παγώσω. Και θα έρθω παγωμένος, θα κάτσω εκεί στα μπροστινά θρανία τουλάχιστον, μπας και έρθει η θέρμη επάνω μου του πνεύματος και λιώσουν οι πάγοι και συνέλθω. Έτσι. Αλλά ένα παιδί τώρα μπορεί να μην είναι στο σπίτι του. Μπορεί να μην είναι παρόν μέσα στην εκκλησία. Ένα βρέφος που γεννήθηκε, μεγαλώνει και θέλει να μένει μέχρι τέλους. Αδελφοί, και τότε που ήμουν 2-3 χρόνια στον Χριστό, έδινα το παρόν στην εκκλησία και όταν ήταν να φύγω, γιατί η δουλειά μου με ήθελε 1-2 φορές το μήνα στην Αθήνα και έφευγα από την Καλαμάτα να πάω στην Αθήνα, όμως ενημέρωνα και έλεγα, αδέλφια, τη Δευτέρα πηγαίνω στην Αθήνα, θα επιστρέψω την Τετάρτη. Ενημέρωνα. Θεωρούσα ότι η μητέρα μου πρέπει να ξέρει πού βρίσκομαι. Όχι, είμαι απόν, δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν. Ελεύθερος άνθρωπος είμαι. Ένα παιδί έτσι κάνει στην οικογένειά του να εξαφανιστεί. Θα πάθουν πανικό οι γονείς, εξαφανιστεί το παιδί τους, να μην δίνει παρόν. Τι λες τώρα. Εδώ τα παιδιά μου, ευχαριστώ τον Θεό, ενημερώνουνε. Μπαμπά, θα αργήσω σήμερα. Θα σκολάσω στις 4. Έχουμε κάτι έξτρα να κάνουμε στο σχολείο. Μπαμπά, σήμερα θα πάω για ψώνια και θα έρθω στις 5. Ησυχάζει η ψυχή μου. Ξέρω πού είναι το παιδί μου, Πού θα πας, παιδί μου, εκεί, στη Στουτουγκάρδη. Ωραία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν μπορεί τώρα ένα παιδί που λέγεται ότι είναι πνευματικό παιδί και καταφρονεί τη μητέρα του. Και δεν είναι σημαντικό γιατί κατ' επέκταση θα καταφρονεί και τον πατέρα του. Όταν καταφρονεί κάποιος τη μητέρα, αλλά εντολή πρώτη με επαγγελία, λέει, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Για να σου γίνει καλό και να είσαι μακροχρόνιος. Τροφοδοτήσε με ζωή όταν τιμάς τον πατέρα στον ουράνιο και τη μητέρα στην εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Στο 16 λέει, όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία, προς έλεγχο, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση τη μετά της δικαιοσύνης. Όλη η γραφή. Αδερφοί, θεόπνευστος λόγος είναι όλη η Αγία Γραφή που κρατάμε στα χέρια μας. Και το ξέρουμε διαπίστεως ότι ο Θεός ευδόκησε η Αγία Γραφή να ολοκληρωθεί με όλα αυτά τα βιβλία που περιέχει μέσα, από τη Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη. Από τα παλιά χρόνια μεταποστολικοί πατέρες νίστεψαν, προσευχήθηκαν και με την οδηγία του Θεού είπανε, αυτό θα είναι το Ευαγγέλιο και αυτή θα είναι η Αγία Γραφή μαζί με εκείνα τα βιβλία. Τα εμπεριέχει όλα τα βιβλία. Γιατί? Και σαν απόδειξη γραφικά θα το πω, όπου και να διαβάσετε μέσα στην Αγία Γραφή, αδελφοί, οι συγγραφείς
του Ευαγγελίου επικαλούνται και φέρνουν εδάφια από την Παλαιά Διαθήκη. Από τον Ισαΐα δε σωρώ. Ακόμα και ο ίδιος ο Κύριος στις ομιλίες του αναφέρεται με λόγια της Παλαιάς Διαθήκης. Και όταν νικάει τον πονηρό στην έρημο, ο Ιησούς Χριστός αναφέρει εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν μπορούμε να απορρίψουμε τίποτα. Είμαστε εκτελεστές της Καινής Διαθήκης, αλλά οικοδομούμεθα και τρεφόμεθα από όλη την Αγία Γραφή. Είναι θεόπνευστος εδώ πάλι μαρτυρεί ο Απόστολος Παύλος δια του Πνεύματος του Αγίου ότι και θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία. Πώς θα καταλάβω εγώ ποιοι είναι οι περήφανοι? Στην Καινή Διαθήκη? Ή θα ανατρέξω και στην Παλαιά να δω τη συμπεριφορά του Σαούλ? Πώς θα καταλάβω αυτόν που είναι φιλόδοξη άμα δεν δω τη συμπεριφορά του Βαλαάμ? Πώς θα καταλάβω αν δεν δω τη συμπεριφορά των Φωνιάδων, αν δεν δω τη συμπεριφορά του Κάιν? Πώς θα καταλάβω ότι πρέπει να αγαπήσω τη σωτηρία και να μένω καθαρός ψυχή και σώμα, άγιος, άμα δεν ανατρέξω να δω το παράδειγμα του Ισάφ, πόρνος και βέβυλος, που μετά ζητάει και αυτός την ευλογία και την έχει ήδη χάσει? Οι μωρές παρθένες, αδελφοί, γι' αυτό θα χάσουνε. Γιατί ναι μεν μπαίνε σε μια διαδικασία αγώνα, αλλά ποτέ δεν συμμορφώνονται. Γιατί δεν πειράζει το ένα, γιατί δεν πειράζει το άλλο. Απορρίπτουνε τη μητέρα τους, καταφρούν τον πατέρα τους. Αδελφοί, έτσι δεν μπορεί να τερματίσει κανείς. Πρέπει λοιπόν με σέβας και ευλάβεια ενώπιον του Θεού να κρατάμε όλη την Αγία Γραφή που είναι θεόπνευστος, ωφέλιμος, προς διδασκαλία, προς έλεγχο, προς επανόρθωση. Μήπως μοιάζω με τον Σαούλ? Πρέπει να επανορθώσω, να επανορθώσω. Μήπως μοιάζω με τον Σαμψόν και σωθώ διαπυρός? Να επανορθώσω όσο είναι καιρός. Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού ημέρα σωτηρίας. Δεν είναι βάλσαμο εν Γαλαάδ, λέει ο Κύριος? Γιατί ο λαός μου δεν ανέλαβε την υγεία του? Γιατί, ρωτάει ο Θεός, γιατί, τι θέλεις παιδί μου, γιατί δεν πας στο γιατρό? Πού είναι ο γιατρός? Εδώ γιατρείο είναι. Η Εκκλησία του Χριστού είναι νοσοκομείο. Και ο μέγας γιατρός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και είναι βάλσαμο την πνευματική μας υγεία πρώτα, αδέλφια. Γιατί αν έρχομαι εγώ και γονατίζω μπροστά για λάδι, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, αν κάποιος ασθενεί ανάμεσά σας, ας καλέσει τους πρεσβυτέρους να τον αλείψουν με λάδι και με ταπείστος ευχή, θα σώσει το Πάσχοντα. Και αν αμαρτίες έκανε, θα συγχωρεθούν εις αυτόν. Αλλά πότε? Όταν μετανοεί. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι στην αμαρτία και να έρχεται να ζητάει χάρη από το Θεό και θεραπεία. Δεν φτάνει στη θεραπεία, καταρχάς. Πρώτα πρέπει να μετανοήσει. Δεν μπορεί να συνεχίζει την αμαρτία και να πει θέλω να με θεραπεύσει ο Κύριος. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι γραμμένο. Όταν φέρανε οι τέσσερις τον παραλυτικό και τον κρεμάσανε από τη στέγη στα πόδια του Ιησού, δεν είπε ο Κύριος θεραπευμένος είσαι παιδί μου? Όταν ήμουν ανήπιο, εγώ αυτό προτιμούσα και δεν το καταλάβαινα. Ο Κύριος για να θεραπευτεί ήρθε. Τώρα τι του λες συγχωρεμένος είσαι τέκνο μου? Εμένα έτσι με βόλευε. Πρώτα το σαρκικό, ε. Πρώτα θεραπευτεί το σώμα και μετά έχουμε για την ψυχή, θα τα πούμε. Αλλά ο Κύριος, αδερφοί, έχει την τάξη δική του και πρέπει να συμμορφωθούμε σε αυτή την τάξη. Τέκνο, συγκεχωρημένε είναι οι αμαρτίες σου. Και μένει παραλυτικός. Αλλά αυτό που τον ενδιαφέρει τον Κύριο, αδερφοί, είναι μην πάει στην κόλαση, ε. Μην χάσει την ψυχή του. Πρώτα να συγχωρεθούν οι αμαρτίες. Άρα εδώ πρόκειται για μετάνοια. Δεν συγχωρούνται οι αμαρτίες εάν κάποιος δεν μετανοεί και τις παρατάει. Ο εξομολογούμενος της αμαρτίας αυτού και παρετών, αυτός θέλει ελεηθεί. Αυτός θέλει συγχωρεθεί. Και κατ' επέκταση θα υγειάνει η ψυχή του,
θα ηγιάνει το πνεύμα του να τα λέει σωστά, να τα έχει τοποθετήσει σωστά, να μην παίρνει την κατάρα που λέει στους Γαλάτες, επικατάρατος όποιος σας πει άλλο Ευαγγέλιο, και στη συνέχεια θεραπεύεται, εφόσον ηγιάνει η ψυχή και το πνεύμα, μετά και το σώμα θα ηγιάνει, εκτός θα ηγιάνει. Αλληλούια. Δεν βλέπω άλλη λύση μέσα στο Λόγο του Θεού, αλλά βλέπετε πείτε μου κι εσείς. Και ο Κύριος αδερφοί θέλει να είμαστε ολόκληροι, σώμα, ψυχή και πνεύμα, να διατηρηθούμε στη χάρη Του. Στο 17 λέει, για να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, τέλειος, ο άνθρωπος του Θεού, σώμα, ψυχή και πνεύμα, ετοιμασμένος εις παν έργων αγαθών. Άρα λοιπόν αδερφοί, η τελειότητα έρχεται όταν είμαστε ολόκληροι στον Ιησού Χριστό. Και όταν ο Ιησούς Χριστός είναι ολόκληρος μέσα μας, δεν μπορούμε να διαμελήσουμε τον Χριστό. Δεν μπορούμε τον αμνό που διατάζει ο Θεός να φάνε οι Ισραηλίτες στην Αίγυπτο για την έξοδό τους, να μην φάνε όλο τον αμνό και να μην κρατήσουν αυτή την εντολή να κάνουν αυτή τη γιορτή του Πάσχα. Ήταν εντολή Θεού και την έχουμε και εμείς. Το Πάσχα ημών, λέει στην Κοινή Διαθήκη, εθυσιάστη υπέρ ημών ο Χριστός. Πότε? Το Πάσχα ημών. Εθυσιάστηκε ο Χριστός για μας. Και πρέπει και εμείς λοιπόν να συμμετέχουμε σε αυτό το Πάσχα, αλλά η εντολή το λέει ξεκάθαρα. Θα φάτε όλο τον αμνό, όχι το μισό. Όχι μισό Χριστό, όχι μισό Ευαγγέλιο, όλο, ολόκληρο, και να μην μείνει τίποτα μέχρι πρωί. Δηλαδή μέχρι να έρθει ο Κύριος να ξημερώσει, γιατί διαπερνάμε τη νύχτα. Εδώ στον κόσμο υπάρχει νύχτα βαθιά, σύννεφα του σκότους. Έχει ο διάβολος και πάσει με σκοτάδι όλη τη γη. Τυφλοί δεν βλέπουνε πού σκοντάφτουνε. Διατάζουνε τώρα νόμους παρανόμους, και είναι γραμμένο από το Δανιήλ ότι θα του δοθεί να αλλάξει καιρούς και νόμους. Η εξουσία. Και έχει ξεκινήσει να αλλάζει νόμους και διατάγματα, τα οποία δεν τολμούσανε οι γονείς μας ούτε να τα σκεφτούν, οι αδελφοί. Οι άπιστοι γονείς μας τότε που δεν γνωρίζανε, στη θρησκεία ήταν οι άνθρωποι, αλλά δεν τους πέρναγε από το μυαλό ότι θα νομιμοποιήσουν γάμους τρίτων φύλων. Δεν τους παίρνει και το μυαλό ότι οι γυναίκες θα κυκλοφοράνε έξω με μίνι κολλητά σορτσάκια και κολλητά στράπλες, και να δείχνουν το σώμα τους όσο μπορούν χειρότερα. Η μητέρα μου ποτέ, πέθανε πριν από 3 χρόνια, ποτέ δεν είχε βάλει παντελόνι στο σώμα της, ποτέ. Δεν την ανάπαυε, ταραζότανε, δεν το δεχότανε στη συνείδησή της. Ευχαριστούμε τον Θεό, αγαπητοί αδελφοί, που μας τα φανερώνει όλα, για να προσέξουμε, να περιπατήσουμε ακριβώς στο λόγο του Κυρίου, για να είμαστε ασφαλείς. Ο Κύριος να ευλογεί.